Είναι όψιμη η δημοκρατική ευαισθησία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τη βλέπω να την απασχολεί όταν δεν υπάρχει ισότιμη συμμετοχή των κομμάτων, για παράδειγμα, στον τηλεοπτικό χρόνο. Γιατί αν θυμάστε καλά, μία από τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο αφορά την πολυφωνία στον προεκλογικό τηλεοπτικό χρόνο. Αλλά δεν θα ήθελα να σταθώ εκεί. Είναι δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά αποφεύγει σαν ο διάολος στο λιβάνι την απευθείας αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ενώ ο ίδιος έχει θέσει το δίλημα των εκλογών ως Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι αυτός ο οποίος το βάζει στα πόδια κάθε φορά που τίθεται το ζήτημα της απευθείας αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο σε ένα τηλεοπτικό debate. Το έχουμε ξαναδεί από το Σεπτέμβριο του 2016 που είναι αρχηγός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έχει γίνει, παρά τις δικές μας εκκλήσεις και τις δικές μας πιέσεις, δεν έχει υπάρξει απευθείας debate μεταξύ των δύο. Στο ίδιο έργο θεατές άρα βρισκόμαστε. Και βέβαια δεν ανέφερε πριν ο αγαπητός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν έχουμε προεδρικό σύστημα. Ούτε τώρα στις εκλογές του Σεπτέμβρη είχαμε προεδρικό σύστημα και θυμόμαστε όλοι να υπάρχει και debate μεταξύ Τσίπρα με Μαράκη. Η διαφορά όμως, είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης φοβάται την αντιπαράθεση του Αλέξη Τσίπρα. Θα σας πει τρεις είναι οι διερευνητικές εντολές. Γιατί να είναι μόνο οι δύο λοιπόν σε ένα debate? Εμείς λέμε να είναι και όλα τα κόμματα. Εννοείται ότι το στηρίζουμε και πάντα το έχουμε στηρίξει. Και θέλουμε να είναι και μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών. Και το ίδιο θα έπρεπε να θέλει και η Νέα Δημοκρατία. Ποιος είπε ποτέ ότι ο Μητσοτάκης απέφυγε να αντιπαρατεθεί με τον Τσίπρα? Αυτό έλεγα. Να μην πήγαινε στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε να δείτε. Χάρη έκανε στον Τσίπρα. Διότι αυτό το τηλεοπτικό event δίνει μηνύματα. Είναι στοιχείο του δημοκρατικού διαλόγου το debate. Όχι. Δεν είναι απλά ένα τηλεοπτικό event. Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα θέμα τώρα εκεί που δεν υπάρχει. Και, μπορούν να και μάλιστα νομίζω ότι η συζήτηση για αυτό το θέμα. Εκεί γίνεται ο πραγματικός διάλογος. Δεν καθόμαστε σε αυτό το τραπέζι, δεν χρειάζεται. Μας έχουν δει στη Βουλή, έχουν δει τους εκπροσώπους. Μα δεν καθόμαστε στη Βουλή. Είναι ο κύριος Τουρούλια. Καλά. Δεν καθόμαστε μόνο εκεί. Δεν βλέπω πάντως αν έχετε εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία με εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να λέει δεν μιλάω μέχρι να έρθει εκπρόσωπο. Εγώ πιστεύω ότι πίσω από αυτό εδώ κρύβεται. Κύριε Βαγτζόπουλε, η δημοκρατική σας ευαισθησία πραγματικά είναι συγκινητική. Κάθε φορά που βλέπει ο Μητσοτάκης στον Τσίπρα, ξαφνικά θυμάται ότι υπάρχουν και άλλα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν το βλέπουμε αυτό να το σκέφτεται όλο τον υπόλοιπο χρόνο, αλλά ξαφνικά το έκανε βέβαια και το 2019. Θυμάται και ότι υπάρχουν και άλλα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ο οποίος λέει ότι ο Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος θα φέρει την καταστροφή, ο Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος θα γυρίσει τη χώρα πίσω, ο Τσίπρας είναι, λένε 100 επιχειρήματα για τον Τσίπρα δήθεν πιστικά, που δεν τα πιστεύουν βέβαια ούτε και οι ίδιοι, είναι αυτοί οι οποίοι ακούνε το όνομα Τσίπρας και φεύγουν. Και το κάνουν αυτό όχι γιατί δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί σαν άτομο Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι γιατί είναι λιγότερο ευφυής ή λιγότερο επικοινωνιακός. Το κάνουν για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχουν πολιτικά επιχειρήματα και θέσεις μπροστά στους Έλληνες πολίτες, δεν έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μπροστά στην εχημαζόμενη ελληνική κοινωνία, της οποίας η πραγματικότητα είναι πραγματικά αβίωτη. Ναι. Θα έλεγα λοιπόν ότι και στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι θα ήθελαν να ακούσουν και μια αντιπαράθεση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, είναι ασέβεια το να λες ότι έχετε δει τη Βουλή, οπότε τι θέλετε να δείτε και τους δύο αρχηγούς.